Το οικοσύστημα στην Ίσο Χρυσή Ιεράπετρας εκπέμπει σήμα κινδύνου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να προτείνουν δραστικά μέτρα για την προστασία της προτού να είναι αργά. Έδειξε την κακοδαιμονία, την κακοδιαχείριση. Υπάρχει πολύ σημαντική υποβάθμιση του νησιού, γιατί να έχετε υπόψη σας ότι υπήρξαν περίοδοι που πάνω στο νησί ανεβαίνανε 3.000 άτομα. Το κεντρόδασος έχει βλαπτεί πολύ. Έχει βλαπτεί πολύ γιατί έχει καταπιεστεί πάρα πολύ από την έντονη δραστηριότητα επισκεπτών και τουριστών στον βιότοπό του ουσιαστικά. Υπάρχουν πολύ έντονες ξηράνσεις, οι οποίες ξηράνσεις έχουν πιάσει και άλλα είδη της χλωρίδας εκεί. Να μην επιτραπεί το ερχόμενο καλοκαίρι η συνέχιση της μαζικής και ανεξέλεκτης αποβίβασης στο νησί, η οποία έχει αποδειχτεί επισφαλής και επιζήμια χρονικά, προτείνει ομόφωνα η Ειδική Επιτροπή Σχεδίου Δράσης για την Ίσο Χρυσή προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. Αποφάσισε να εισηγηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση τον, να μην επιτρέπει την αποβίβαση τουριστών. Αυτό το μαζικό πράγμα δηλαδή που γινόταν στο νησί. Εγώ προσωπικά θεωρώ με όλα αυτά που συμβαίνουν, τη γνώση που έχω για το νησί, ότι το οικοσύστημα μέσα σε μια πενταετία πραγματικά σχεδόν θα κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Παράλληλα, η Ειδική Επιτροπή προτείνει τα τουριστικά ημερόπλια να κάνουν μόνο το περίπλο του νησιού, καθώς και στάσεις κοντά στις παραλίες για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες. Δεν θα αποβιβάζονται οι τουρίστες στο νησί. Αυτή είναι η εισήγηση που θα κάνουμε. Θα πρέπει να απαγορευτεί η απόβαση των μεγάλων των επισκεπτών από μεγάλα πλοία. Μπορεί δηλαδή να γίνει το περίπλους. Μπορεί οι άνθρωποι να κάνουν μπάνιο, με μπάνιο να προσεγγίζουν τις παραλίες του νησιού και να απομακρύνονται με αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν θα μπορούν πλοία να πηγαίνουν στις προβλήτες να κατεβάζουν κόσμο. Όπως διαπίστωσαν οι αρμόδιοι, δεν έχει συμβεί καμία αλλαγή ή βελτίωση από το προηγούμενο καθεστώς φύλαξης, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι αδύνατο να ασκήσουν αποτελεσματική φύλαξη και έλεγχο στον αριθμό των επισκεπτών. Ας πούμε, για να γίνει αποτελεσματική φύλαξη, πρέπει να υπάρχει παρουσία φυλάκων 24 ώρες το 24ωρο. Συνήθως ήταν ένας ή δύο φύλακες μέχρι το μεσημέρι, φεύγανε μετά, ή αυτό δεν υπήρχε υποδομή δηλαδή για να μείνουν. Μπορούμε να φανταστούμε τι συνέβαινε πάνω στο νησί με ανθρώπους που παραμέναν εκεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, καίγαν φωτιές, μαζεύαν ξύλα, κόβαν ξύλα για να κάψουν το βράδυ σε φωτιές, στείναν σκηνές και αντίσκηνα πάνω στις ρίζες και στους κορμούς των κεντρών. Είναι ένα οικοσύστημα το οποίο χρειάζεται λίγο χρόνο και κάποιες δράσεις για να ανανύψει και να αναγεννηθεί. Επιπλέον δεν υπάρχει δυνατότητα παροχής πρώτων βοηθειών σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη. Και όλα αυτά με φόντο την παραβατικότητα, η οποία εξακολουθεί να υποβαθμίζει καταστρεπτικά το περιβάλλον στο νησί. Σύμφωνα με τη Μαρία Κοζυράκη, πρόκειται να εκτελεστούν 20 πρωτόκολλα κατεδάφισης. Υπάρχει ο εργολάβος για να εκτελεστούν, δεν έχει φτάσει ακόμα στο νησί λόγω της κακοκαιρίας. Είναι όμως τα 27 πρωτόκολλα που σε κάθε περίπτωση υπάρχουν άλλα τόσα τουλάχιστον από ό,τι έχει διαπιστωθεί.